πηγαίνεις με την Κουμουτέλ παρέα. Ο Κώστας Μάντζιος μας ήρθε σήμερα το πρωί από την αγαπημένη μου πόλη. Και είναι περιμένω να μου φέρετε ένα κουβά καφέ. Ένα κουβά καφέ, παιδιά. Όλα, όλα, όλα. Ζεστό, ζεστό. Πού το κορίτσι. Αγοράκι μου. Ζεστό καφέ θέλεις. Έτσι από πίσω. Δεν θες ένα κρύο. Χαιρετισμούς. Ο Αριστοτέλης. Δικός. Α, εντάξει. Θα τρελαθώ με τον Αριστοτέλη. Από την προηγούμενη εβδομάδα. Στην πλατεία, ε. Πήγα στην πλατεία και μου λέει να του δώσω χαιρετισμούς, να μην ανησυχεί, όλα είναι πολύ καλά. Έτσι. Ωραία. Για να ξέρουμε και τι γίνεται. Κατερίνα. Για μένα είπε. Είπαμε ότι κλαίει η Αριστοτέλους. Κλαίει, κλαίει. Και άμα τη δεις πως στολίστηκε, πραγματικά κλαίει. Δεν του άρεσε και πολύ. Δεν είναι. Εντάξει, να σου πω τώρα, θυμάσαι όταν τη στολίσαμε πως ήταν με τα δέντρα με όλα αυτά. Δεν υπάρχει δέντρο. Α, αν είναι στολισμένο. Τέχνη, παιδί μου, τέχνη έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τέχνη. Ναι, είναι πολύ άρτο στολισμό. Είναι πολύ άρτο στολισμό. Καλά, κάτι στρόγγυλα. Μπείτε στο κτέλ νομού Θεσσαλονίκη και ελάτε πάνω. Για να κάνουμε οικονομικά τα εισιτήρια, όχι τίποτα άλλο. Δεν ακούγεται υποχρεωτικά άσχημα αυτό. Όχι, ίσα ίσα. Αυτό λέω ότι έχουμε άποψη. Επειδή το είδα, έχει πολλή άποψη, δεν το λες Χριστούγεννα απαραίτητα. Α, δηλαδή... είναι αυτό που είναι τόσο άποψη που χάνεται η γιορτή. Θα μπορούσε να μείνει και όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Α, δηλαδή και Πάσχα αν την είχαν έτσι. Πάλι δεν έκανε, ας πούμε. Και ξέρεις, Κατερίνα, εγώ 12 χρόνια άλλαζα την χρονιά κάτω στην Αριστοτέλους. Αν δεν το ξέρω εγώ. Πάλι δεν είναι διευκρινιστικό αυτό που λες, γιατί εμείς, ας πούμε, με την Κατερίνα, εάν δεν μας βάζανε χέρι φίλοι, γονείς, συγγενείς κτλ., τα χριστουγεννιάτικα, τα αμυγός χριστουγεννιάτικα στολίδια δεν θα τα βγάζανε από το σπίτι. Ξεκάθαρα. Ποτέ. Όχι αυτά που μπορεί και να περάσουν ως τίποτα λαμπάκια full σεζόν. Full Christmas. Όχι, όχι. Χριστουγεννιάτικε μπάλες. Λες, αυτό δεν μπορεί να είναι μήνυ χριστουγεννιάτικο. Είναι λοιπόν, πολύ θα κάνουμε ένα διαγωνισμό. Θα κάνουμε ένα διαγωνισμό. Πόσα φωτάκια έχει στο σπίτι του ο καρτερός και η καραβάτου. Όχι, όχι, όχι. Γιατί λέτε καρτερός και καραβάτου. Πείτε, καρτερός και Κατερίνα. Πείτε, καραβάτου Κατσούλη. Ναι, παιδί μου, έχει ο άνθρωπος χαρακτηριστικό όνομα. Παιδιά, να τη λέτε Κατερίνα Κατσούλη για να τελειώνουμε. Μπήκε τάξη. Αφού δεν τη αρέσει το καραβάτου, να τη λέμε Κατερίνα Κατσούλη. Όπως έπρεπε από την αρχή. Και να τελειώνουμε. Είπα εγώ ότι δεν μου αρέσει το καραβάτου. Άντε τώρα. Γιατί ανοίγει το σακάκι, θα φανεί. Γιατί σε λένε κρατερό και εμένα με λένε καραβάτου με το επίθετο. Ρε αγάπη μου γλυκιά, συμβαίνει. Τι να κάνουμε, δεν είναι τόσο φοβερό πια. Όπως και να έχει. Έχετε χαιρετισμούς από όλη τη Θεσσαλονίκη. Είστε πολύ αγαπητά πρόσωπα. Περπάτησα στη Μητροπόλη ως παιδιά και πραγματικά μου λέγανε για εσάς. Κατερίνα και Κατσούλη. Όχι, όχι, και για εσάς. Και για εσάς. Και τώρα φαντάζομαι ότι από αύριο θα μου λένε τελικά τα παιδιά πώς τα λέγονται. Αυτά τα έργα τα παιδιά. Τι επίλεγμα θα έχουν. Θα πάνε στο σχολείο και θα ξέρουν τι θα γίνει. Λοιπόν, άκου τώρα. Είναι αλήθεια ότι η Έλενα Ράπτη τραγουδάει ρέμο. Εγώ αυτό θέλω να μου πει. Κοιτάξτε να δείτε. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε όλοι μια παρέα. Έτσι. Και προσπαθούμε να πηγαίνουμε με ένα αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο. Για λόγους οικονομίας, παιδί μου. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα πώς θα. Για λόγους παρέας. Για λόγους παρέας, λοιπόν. Ναι. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το ταξίδι που εγώ πήγαινα Σαντορίνη, η Έλενα πήγαινε εδώ, Αθήνα. Στη Βουλή. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία, λοιπόν, πήγαμε το δικό μου αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια που πηγαίναμε, επειδή ξέρω ότι σ' αρέσει ο Ρέμος, έβαλα ένα τραγούδι και μερακλώσαμε λίγο, η αλήθεια είναι. Γιατί και μας αρέσει ο Ρέμος. Δεν το θυμάσαι. Όλος δικός σου. Αντώνης Ρέμος. Αντώνιο. Και έγινε χαμός στη Τζιμισκή. Τι έγινε, παιδιά, μόνος μου. Λοιπόν, και έγινε χαμός όπου στη Τζιμισκή. Είμαστε τώρα Τζιμισκή με ένα βαρύνουν. Κατερίνα, εσύ ξέρεις. Τι μου, τι μου, άσε τώρα που έχει τις ωραίες κρέπες από πάνω. Και παιδιά, είναι η μέρα που έχει έρθει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Που σημαίνει ότι το μετρό δεν λειτουργεί. Έχουμε μόνο τα λεωφορεία. Και είναι όλοι ακίνητοι στην Τζιμισκή. Δηλαδή, έχει μπει στην Τζιμισκή το πρωί και έχει φύγει το βράδυ. Έτσι, όπως το είπα, στο μετρό δεν λειτουργεί. Με αυτό είπε, για εκείνη την ημέρα. Ναι. Εκείνη την ημέρα είχε κλείσει. Εκείνη την ημέρα. Είναι το γνωστό ότι το μετρό τη Θεσσαλονίκη είναι πλέον. Πώς είναι, λέει, δεν υπάρχει. Η πλάκα είναι ότι εμείς το ξεκινήσαμε το 88 επί κούβελα, έτσι, αν θυμάστε. Δηλαδή, με το λεφτό με κάτω. Λοιπόν, δεν περπατάει τίποτα, παιδιά. Είναι γεμάτη όμως η Τζιμισκή, δηλαδή σκάει από τα αυτιά πάνω. Είμαστε με την Έλα μέσα στο αυτοκίνητο και βλέπω ότι γενικά έχει μερακλώσει και λέω. Το τραγουδάμε με ανοιχτά τα παράθυρα, σαν τους γνωστούς κλαρινογαμπρούς. Πολύ έχουμε ένα τέτοιο στην παρέα μας. Βέβαια. Σε αυτό το γύρισμα έγινα εγώ ο κλαρινογαμπρός με την Έλενα μαζί μου. Και την άφησα βέβαια στο αεροδρόμιο. Χαιρετισμού στην Έλενα Ράπτη, η οποία είναι πάρα πολύ καλό παιδί.
Έχω να σας πω. Και πραγματικά κάνει φοβερό έργο, γιατί στο επεισόδιο σήμερα θα δείτε πώς πήγαμε στο αεροδρόμιο, αλλά στο χριστουγεννιάτικο επεισόδιο την άλλη Παρασκευή, στη μία η ώρα το βράδυ που δεν κοιμάστε και την Κυριακή που το βλέπετε σε επανάληψη, θα δείτε τι κάναμε όταν πήγαμε καθ' όλη τη διάρκεια μας στο αυτοκίνητο. Φάτσαμπουκ με λίγα λόγια. Πάμε. Φάτσαμπουκ, ναι. Πρέπει να ακούσω το ρεφρέν και μετά. Μην κλέβεις. Έλα, κλείσα τα μάτια, κλείσα τα μάτια. Μην σταυρώνεις τα χέρια, εσύ, Έλληνα. Είπαμε την ουσία. Εντάξει. Κλείσα τα μάτια. Πάμε. Δεν θα μου φτάνανε τα δάχτυλα μου πια. Είναι αμέτρητα βουνά. Τα λάθη τα βαριά μου. Όμως δεν σου κλείψα ούτε ένα μια φορά. Θα τηρήσω όλα. Αυτό είναι ένα δωράκι για να θυμάστε τη βόλτα με τον Big Brother και το φάτσα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδες. Κάνω αυτό. Να είσαι καλά. Είναι που το ερμήνευσες τόσο καλά το τραγούδι. Οπότε. Κοίταξε, παρασύρθηκα όμως από το τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι. Δεν είναι τραγουδάρα, έλα. Τι ωραίο. Πιστεύω θα το πιάσουμε το δεύτερο ρεφρέν. Είναι καραμένο. Εμείς τα πατρούκα. Τι ωραίο δώρο μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα το ρεφρέν. Εγώ σε ευχαριστώ. Κάθε φορά που θα πηγαίνω στο αεροδρόμιο θα παίρνω την Έλληνα τώρα, τελείωσε. Και δες τι ωραίο, αυτό δεν θυμίζει. Η γιαγιά σου έκανε έτσι. Βέβαια, όλα αυτά τα... Α, η γιαγιά, έλα παιδί. Τα καλύτερα. Η γιαγιά σου ζει. Όχι. Μέσα μου, ναι. Και εμένα... Είμαι στο μυαλό μου, για μένα ζει. Της μιλάω κάθε μέρα. Και εγώ έτσι. Η γιαγιά μου λαμπρινή 99 και 10 μηνών έφυγε. Στον ύπνο. Ο καλύτερος θάνατος λένε. Φιλάκια στη γιαγιά, στάνταρ μας βλέπω από εκεί ψηλά. Από την Έλληνα Ράπτη, όταν θα την βλέπετε στον δρόμο, Αντώνιο! Όπου κι αν είστε, στο αεροδρόμιο, στο αεροπλάνο μέσα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, φάτε το κινητό σας τηλέφωνο και ποτέ δεν ξέρετε. Μπορεί να κερδίσετε ένα φιλί από την Έλληνα Ράπτη. Εδώ πατάμε. Εγώ το λάξω το κοβάλι 15 φορές, φιλί δεν πήρα ακόμα. Τι που λες, άμα ανοίξω θα τραπείς. Θα τραπώ, ναι, βέβαια. Δηλαδή τώρα, αν είμαστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και το βάλουμε τέρμα, πώς λες θα μας δούνε. Είσαι έτοιμα να το ζήσουμε. Όχι, δεν είναι. Είμαστε στο γέρο στην Τσιμισκή. Πιστεύω ότι αισθάνθηκες πάρα πολύ έκπληξη. Όχι απλά στο κέντρο στην Τσιμισκή, αλλά και σε φανάρι, σε διάβαση. Πάρα πολύ άνετα. Και φιλί δεν πήρα, Έλληνα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα φιλί γιατί φεύγω για Σαντορίνη. Εσύ πας Αθήνα. Θα τα πούμε σίγουρα σύντομα. Πολλά φιλιά σε όλους όσοι μας βλέπουν. Φάτσαμπουκ με τον Κώστα Μάντζιο. Και άσε τους άλλους να κοιμούνται. Διαφορετικά μετά, άμα έχεις, ας πούμε, κάνεις αυτό το πράγμα, αν έχεις κάνει αυτό το πράγμα στη Τσιμισκή, στην Έλληνα Ράπτη, έχεις μια άλλη διάθεση μετά. Δεν υπάρχει, καταρχήν και η Έλληνα ήταν πάρα πολύ καλά. Καλημέρα, αν η Έλληνα μας βλέπει η Έλληνα. Ήταν πάρα πολύ άνετη, έχω να σου πω. Και... Δεν την είδαμε. Ναι, όχι, εντάξει. Λίγο το μαλλιάκι. Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό? Ότι δεν υπάρχει κάμερα μαν, παιδιά. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα στημένο. Έχουμε βάλει τις κάμερες μέσα στο αυτοκίνητο και γι' αυτό το λέγεται το αμάξι Big Brother. Το φρυφολάμαξο που λέμε εμείς. Οπότε μπαίνεις και τα λες όλα.
Η αλήθεια είναι ότι και στη Σαντορίνη περάσαμε καλά, έτσι, για να πούμε μερικά πράγματα για τη Σαντορίνη, πέρα από αυτό που είδατε με την Έλληνα, όπου έχω να σας δώσω χαιρετισμούς από το μοναδικό κάτοικο του ηφαιστείου. Oh. Ονόματι Σώστης. Ο οποίος, παιδιά, έφυγε εδώ και 30 χρόνια και μένει πάνω στο ηφαίστειο. Για, ναι, θα δείτε σήμερα το βράδυ τι ώρα. Μία. Σε ποιο κανάλι? Στο Έψιλον. Είμαστε καλό δρόμο, μπράβο. Είμαστε με τα καλά μας. Μένει 30 χρόνια στο ηφαίστειο μόνο του. Και το λένε Σώστη. Λόγω, παιδιά, ναι, λόγω μιας Ιταλίδας. Και λέει ότι όσο η Ιταλίδα. Μένει μόνο του λόγω μιας Ιταλίδας. Πώς γίνεται αυτό? Περίμενε να μήπως τον έκαψε μια Ιταλίδα και πήγε εκεί να μείνει. Εντάξει, θα μάθουμε ποτέ την ιστορία. Για να δέσει, αγόρι μου. Λοιπόν, υπάρχει μια ερωτική απογοήτευση. Άλλοι παίρνουν τα βουνά, άλλοι παίρνουν τα ηφαίστεια. Στην Ελλάδα έχουμε τη Σαντορίνη που έχει και το Κολόμπος και το ωραίο το ηφαίστειο που υπάρχει το έντερο. Οπότε πήγε εκεί κανονικά πάνω στο ηφαίστειο, σου λέει άμα γίνει η έκρηξη έγινε. 30 χρόνια τώρα και λέει ότι. Α, να σας πω και το εξής. Τι λέει, παιδί μου, λέει λόγω της Ιταλίδας. Τι έχω πάθει ο άνθρωπος. Στη Σαντορίνη. Και όχι μόνο αυτό, Καρτέρε. Θα μάθετε και γιατί έχουμε οικονομική κρίση. Αγοράκι μου, τι λέει ο άνθρωπος. Αυτό σου είπε, παιδί μου. Ποιο από όλα. Ότι λόγω της Ιταλίδας. Λόγω της Ιταλίδας, αυτό ήθελα να πω. Έφυγε από τα εγκόσμια, μένει στο ηφαίστειο. Έχει και τηλεόραση και μας βλέπει αυτή τη στιγμή, έχω να σου πω. Αλήθεια. Έτσι, κανονικά. Τα φιλιά μας τον κύριο Σώστη. Και λόγω της Ιταλίδας υπάρχει και οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Τη συγκεκριμένη Ιταλίδα. Τη συγκεκριμένη Ιταλίδα. Σώστη, τι γίνεται γενικά. Παιδιά, καλά. Δεν θα τα πούμε όλα. Έχουμε σήμερα εκπομπή, τι ώρα είπαμε? Μία! Σε ποιο κανάλι? Στο Έψιλον. Είστε πάρα πολύ καλή παρέα.